πάμε τώρα εμείς στην Έλικα σε όλη τη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται και στην υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Να το γύρισαμε στα γνωστά. Καλημέρα, Έλλη. Κλείνει ο κύκλος των απολογιών τη Δευτέρα, σωστά? Τη Δευτέρα ακριβώς κλείνει ο κύκλος των απολογιών με τον 20χρονο, ο οποίος θυμίζω ότι είχε διαφύγει στην Αλβανία. Παραδόθηκε όμως, οπότε τη Δευτέρα θα περάσει την πόρτα της ανακρίτριας. Να δούμε όμως τι έγινε χθες, γιατί μιλάμε για μαραθώνιους απολογισμούς, μια μαραθώνια διαδικασία, η οποία τελείωσε μετά τις 12 χθες το βράδυ. Τέσσερις λοιπόν κατηγορούμενοι πέρασαν το γραφείο της ανακρίτριας. Κράτησε πολλή ώρα, γιατί αρχικά είδε τους τέσσερις, τους τρεις μαζί και τον 25χρονο, τον γνωστό όπως τον λέμε ως Αθηναίο, είδε στη συνέχεια μετά χωριστά και μόνο του. Τώρα, να δούμε λίγο αν θέλετε τι έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής ο καθένας. Γιατί εδώ ξεκινάει να υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών, ή για να το πούμε πολύ απλά, καρφώνει ο ένας τον άλλον. Σπάει αυτή η ομερτά που είχαν και αυτό που δεν δίνουμε κανέναν, δεν μιλάμε, είμαστε ομάδα, ξαφνικά μπροστά στον ανακριτή. Άμα μπει φυλακή και καταλαβαίνει τι έχει μπροστά σου, λες όπα τώρα. Αυτά που έλεγα ήταν μπουρδες μπροστά σου, τα που έχω μπροστά μου. Για πες, Βασέλη. Και να ξεκινήσουμε με τον 25χρονο. Εκεί είναι τα βλέμματα αυτή τη στιγμή στραμμένα. Ο 25χρονος, να σας πω, πως υποστήριξε ότι είχε ένα μαχαίρι στα χέρια του, αυτά τα τύπου καραμπίτ, με το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κατάφερε δύο τσιμπιές στον αριστερή πλευρά ενός παιδιού, το οποίο δεν γνωρίζει ποιος είναι. Πάντως αρχικά υποστήριξε ότι δεν ήταν ο Άλκης. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν γνωρίζει ποιο ήταν αυτό το παιδί, γιατί επικράτησε αναστάτωση και χάθηκαν στα γύρω στενά. Τον 25χρονο πάντως είχε δείξει ένας άλλος συγκατηγορούμενος του ως τον άνθρωπο που τελικά σκότωσε τον Άλκη, κάτι που φαίνεται από την τελική του απολογία τουλάχιστον μέχρι στιγμής να αλλάζει. Ο 25χρονος, ξέρεις τι να σε ρωτήσω, είπε, κάτι, ότι τραυμάτισε κάποιον. Τουλάχιστον από το ρεπορτάζ όπως προκύπτει, φαίνεται το όπλο το οποίο επέφερε το μοιραίο χτύπημα, ή θα δούμε ποιος τον σκότωσε τελικά? Και από το όπλο πώς θα γίνει δηλαδή να καταλάβω ποιος τελικά του επέφερε το μοιραίο χτύπημα? Εγώ από αυτό που άκουγα τις προηγούμενες ημέρες και από την ιατροδικαστή, η οποία έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία μιλώντας και στον Sky, είπε ότι τα τραύματα ήταν πολλαπλά. Εμείς γνωρίζουμε ότι σίγουρα ένα ήταν το μοιραίο, παρόλα αυτά κατέληξε από συνδυασμό τραυμάτων. Αυτό τουλάχιστον ξέραμε εξ αρχής. Οπότε νομίζω πως θα δούνε ποιος ήταν τελικά αυτός που είχε το δρεπάνι, ποιος ήταν τελικά αυτός που είχε το μαχαίρι. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν έφυγε από το δρεπάνι ή από το μαχαίρι. Μπορεί και από συνδυασμό. Αυτό βασικά τώρα που του κόψε την μοιραία αρτηρία ήταν που ήταν το μοιραίο χτύπημα. Αλλά άντε βγάλε άκρη τώρα, αν ήταν δρεπάνι. Και ανεξέλεγκτη αιμορραγία. Και τι νόημα έχει τώρα εδώ που τα λέμε? Και Έλλη, κάτι τελευταίο. Αλλά δηλαδή αφορά... έχουμε καταλήξει ότι όλοι έχουν παραδεχτεί ότι είχαν πάρει μέρος στην συμπλοκή. Κάποιοι από αυτούς έχουν παραδεχτεί ότι κάποιο χτύπημα δώσανε κανείς τους στο παιδί που πέθανε. Και όλοι δείχνουν άλλους ότι χτυπήσαν το παιδί που πέθανε. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι βρεθήκαμε στο σημείο, το ίδιο υποστήριξαν και οι υπόλοιποι τρεις οι οποίοι χθες πέρασαν το γραφείο της ανακρίτριας. Ήμασταν στο σημείο, αλλά είτε βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ξαναμπήκαμε μέσα, είτε ήμασταν γύρω-γύρω από το αυτοκίνητο. Βρισκόμασταν λοιπόν στο σημείο της επίθεσης. Δεν είχε κανείς όμως ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά στη δολοφονία του Άλκη. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται ότι υποστηρίζουν όλοι. Ναι, αυτά εντάξει, αντράκια. Αυτά είναι τώρα αντράκια όλα. Συμμορία τώρα. Ξεφτύλες, ας πούμε. Τζάμπα μάγκες, ας πούμε, οι οποίοι παίρνουν τα μαχαίρια πάνω έξω. Είναι, μα έχουν ομερτά, έχουν κάνει συμμορία. Αλλά τον έρχεται η ώρα της κρίσης. Όταν έρθει όλοι η ώρα, λέει, πίσω. Όχι, ο άλλος. Εγώ. Και μέχρι στιγμής ξέραμε 11. Σε λίγο θα κάνουν και τη μαμά τους. Τώρα υπάρχει και 12ο Σέλι. Αυτός πάλι. Υπάρχει και 12ος, ο οποίος αναζητείται, αν μένει να ταυτοποιηθεί. Είναι ο οδηγός του τρίτου οχήματος, του Πόλο. Γι' αυτόν δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Αναφέρθηκε ως μεγαλύτερος, είτε αυτό σημαίνει μεγαλύτερος στην ιεραρχία των hooligans, είτε αυτό σημαίνει μεγαλύτερος σε ηλικία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι μιλάμε για έναν 35χρονο άνδρα, που σημαίνει ότι είναι ο μεγαλύτερος ηλικία. Αν 35χρονος, αν είναι αρχηγός. Είναι αρχηγός. Στέλνει τα φαντάρια να καθαρίσουν. Ανεπιβεβαίωτες βέβαια να σας πω, γιατί ακόμη καταλαβαίνετε ότι είναι σε εξέλιξη και η έρευνα. Μιλάμε πάντως για έναν άνθρωπο που αναφέρθηκε ως μεγαλύτερος, είτε ηλικιακά όπως σας είπα, είτε στην ιεραρχία των hooligans. Και είναι ο οδηγός του τρίτου οχήματος, του Πόλο, εκεί που επέβαιναν ακόμη τρία άτομα. Και μένει να δούμε αν εκτός από αυτόν τον τέταρτο που ήταν ο οδηγός, υπάρχει και πέμπτο, δηλαδή και 13ο άτομο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ.